άκου τι θυμάται ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος με αυτόν τον υπέροχο συγκλονιστικό εγκέφαλο. Δεν μπορεί να φανταστείτε, ο Γιάννης Ζουγανέλης έχει έναν διαφορετικό εγκέφαλο. Αυτό δεν είναι υπέρκατα. Είναι ένας άλλος κόσμος. Θυμάται πράγματα, μπορεί να σου πει ιστορίες για πράγματα που τα έχεις ξεχάσει ή που δεν τα θυμάσαι καν. Αυτό είναι αλήθεια. Και θυμάται και χιλιάδες άλλα πράγματα. Αν μπορούσε και ήταν Αμερικανός και έγραφε με ονόματα ένα βιβλίο 1000 σελίδων από το Σούσουρο του 1974 ή και πιο πριν, θα κλείνανε σπίτια και θα διαλυόντουσαν θείαση. Λοιπόν, δεν τα κάνουν πολύ καλό παιδί, είναι έντιμος. Έχουμε να δώσουμε κάτι. Να δώσουμε βέβαια τους νικητές μας για την παράσταση λοιπόν το Δέντρο του Ειδίποδα στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Για απόψε δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Μία διπλή πρόσκληση στη Βασιλεία Καραγκούτη, μία στην Αγγελική Καλούση και μία διπλή στον Αλέξανδρο Καλούρη, νομίζω. Καλούρη και στον Νταλαούτη. Ωραία, στον Αλέξανδρο Νταλαούτη. Ωραία. Αυτά. Καλώς τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα και Σόνια. Να πω το εξής. Επειδή μίλησες για μνήμη, ναι. Εγώ έχω επιλέξει να θυμάμαι αυτά που με προχωράνε στη ζωή. Και δεν είμαι άνθρωπος των φιλοφρονήσεων. Αντρέα, συγχώρεσέ με, Σόνια, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ με τον Αντρέα, πάρα πολλά χρόνια. Αισθάνομαι όταν βλέπω ότι υπάρχει ακόμα, τον βλέπω και τον χαρακτηρίζουν πράγματα τον Αντρέα. Ότι υπάρχει ευτυχώς ακόμα υγεία στις αξίες. Άκου. Δεν ανταλλάσσω φιλοφωνήσεις. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Μιλάω και με τον κουμπάρο σου, τον φίλο μας, πολλές φορές. Λοιπόν, και αγωνιώ για σένα και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βήμα και μέσα από αυτό το βήμα τους επιτρέπεται να ισορροπούμε τις αξίες της καθημερινότητάς μας. Και εσείς το κάνετε αυτό. Και δεν νομίζω να μην ευνοείτε ο επαγγελματισμός σας από αυτό, από αυτή τη στάση. Ευχαριστούμε, το κλείνουμε εδώ. Βεβαίως. Μην πούμε τίποτα άλλο, ούτε για μας, ούτε εγώ για σένα. Εσύ άντεξες πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σε γνώρισα το 1974. Δεν έχεις γνωρίσει ακόμη την Ισιδώρα, τη γυναίκα σου. Ναι, όχι. Την ήξερα, αλλά δεν είμαστε μαζί. Την ήξερες, ναι. Λοιπόν, τα γνωστά μην πούμε αυτά κουραστικά, ότι εγώ ήμουν 2 μηνών και εσύ ήσουν 40 ετών, δεν λοιπά. Λοιπόν, έλα να πάμε στο τώρα. Αλήθεια, επιλέγεις τα καλά, γι' αυτό και διατηρείσαι νέος, φρέσκος. Σε ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε, πιστεύω πάρα πολύ στην νεανικότητα ανεξαρτήτου ηλικίας. Βεβαίως. Διότι υπάρχουν νέοι που είναι μιας ηλικίας και έχουν χρόνια και υπάρχουν και γερασμένες συνειδήσεις. Και γερασμένοι άνθρωποι που είναι νέοι. Όπως και αυτό λες. Πρέπει να το αποτραπεί. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, να μας συστήσεις όμως ακριβώς τους συνεργάτες. Είναι εξαιρετική συνεργάτες. Για να φτάσουμε τι γίνεται στην Αθηναίδα, τι θα γίνει μάλλον, και να μιλήσουμε και για τηλεόραση και θα μιλήσουμε και για την ακτή. Ό,τι μπορούμε να θα τα πούμε. Ωραία. Φυσικά. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω από τον εξαιρετικό φίλο και δημιουργό, τον Παναγιώτη τον Αυγερινό. Γεια σου, Παναγιώτη. Τώρα έχω την τιμή να με συνοδεύει. Και εγώ του υπόσχομαι ότι θα τον συνοδεύσω κάποια στιγμή και μακάρι η ζωή να του επιτρέψει να είμαι εγώ αυτός που θα τον συνοδεύει. Επίσης, ο εξαιρετικός και από τους πιο ευγενείς ανθρώπους, Φίλιππας Βασιλόπουλος. Καλησπέρα, είναι Φίλιππα. Κουμπάρος μου, του έχω βαφτίσει 2 παιδιά, έκανε 3. Ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης, μια εξεχωριστή προσωπικότητα, είναι και ανιψιός μου, αλλά αυτό δεν με κάνει να τον αποκαλύψω. Να πω εγώ κάτι για τον μικρό Ζουγανέλη. Ναι. Να πω ότι στους άγαμους θήτες είναι ένας καταπληκτικός μουσικός. Ναι, δεν του έχεις κάνει καμία χάρη. Όχι, φυσικά. Έτσι. Είναι καταπληκτικός. Νευστός, υπέροχος. Λοιπόν. Ναι. Η Τάνια Ιρόκα. Μια συμπαθέστατη, ιδιαίτερη αγγελική φυσιογνωμία που εκμεταλλεύομαι αυτή τη συνεμφάνιση που σήμερα είναι λίγο αρεστούλα και κάνει ένα ξωτικό, έναν άγγελο στην Αθηναίδα. Περιφέρεται και στη σκηνή και στον κόσμο, πηγαίνει. Τον προτρέπει να χαλαρώσει και άλλα πράγματα. Πίσω είναι ο Πάνος ο Ζενίδης. Γεια σου, Πάνος. Τον φέραμε για να φανεί. Ναι, όχι, είναι art. Φοβερός τύπος με τα βίντεο, οπερατέρ, διευθυντής φωτογραφίας και να φανεί. Λοιπόν, κάτσε εκεί να ξεκουραστεί λίγο. Και επίσης ο Γιάννης ο Πουρνάρας, αρκετά χρόνια σολίστας του Μπουζουκιού. Και να κλείσω με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Σωστά το είπα. Ευτυχώς το λάθος κάνει πιο γνωστό την προσωπικότητα. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σπυράτος. Είχαμε παίξει μαζί στην Πάτρα, τώρα ξαναβρεθήκαμε. Και λείπει και ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος δεν μπορούσε, ένας κοντραμπασίστας. Ακριβώς. Ωραία. Είμαστε εκεί. Διατηθέμεθα, εκτιθέμεθα, αποσπάμε από τον κόσμο αυτό που
θα τον κάνει να νιώσει. Έχω να σου κάνω μία πρόταση. Παρακαλώ. Να πούμε πέντε κουβέντες γι' αυτό, αλλά ας ξεκινήσουμε ένα κομμάτι. Τραγούδι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ήδη παίρνουν τηλέφωνο επάνω και λένε ότι φλιαρώ. Εγώ, όχι, όχι, για μένα, εγώ φλιαρώ. Εγώ φλιαρώ και κάλυψέ με. Με επαναφέρει στην τάξη. Λοιπόν. Προτείνω να ξεκινήσουμε, μια και μίλησε για τα παλιά, με ένα τραγούδι. Γιατί και το κάνω. Mm-hmm. Πράγμα που δεν μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε άλλους χώρους. 1973, μαζί με τον Κώστα Βάρνελη, μαζί τηρουμένων των πραγματικά ανολογιών, φτιάξαμε τη λαϊκή ανθολογία Βάρνελη. Για να θυμίσω στον κόσμο και την συνθετική μου, ας πούμε, υπόσταση, γιατί διάσταση ο κόσμος θα επιλέξει αν την έχω, λέμε τον χορό των Εκενίδων, που το τραγούδισε στο δίσκο αυτό η Ισιδώρα μαζί με την Αφροδίτη Μάνου. Όταν δεν ήμουν με την Ισιδώρα, όπως είπες, mm-hmm. που την εκτίμησα πολύ, πάμε λοιπόν να πούμε, παρακαλώ, τον χορό των Εκενίδων, σας το αφιερώνω με την καρδιά μου και εύχομαι και ο κόσμος να καταλάβει την τρυφερότητα της ποίησης, η οποία είναι... Θα καταλάβουμε και της μουσικής. Πάμε. Πάμε. Μαυρίλα. Αν τη χάνε βαθιά στις καρδιάς μου τα φύλλα της οργής οι μεγάλες βροντές, δε σε χάνω ποτέ. Δεν χάνω ποτέ. Σε ψυχή μου και σάρκα τα δυο πελαγίσια, οι ομορφάδες του κόσμου, του ονείρου τα ηλίσια, καθρεφτίζονται σβιούν ως αφρός και με πίστη ανεβαίνουν. Τι χαρά σε. Ξέχασα τα λόγια, ντροπή μου. Στην κορφή του νερού, στον αγέρα ανεβαίνω, να κορμί στον αφρό και στην άρμη δεμένο, να κορμί σαν λαμπάδα χυτό, σαν τριαντάφυλλο νέο της αυγής πρώτη γνώρα, να κι αστήθη σαν ρόδι σφιχτό, που μ' αγάπη και πόνο για σέ φροντίζω χρυσέ. Τα χρυσά μου μαλλιά στα νερά τα ξαπλώνω, τα μαλλιά μου στα χέρια ψηλά τα σηκώνω, δίχως βάρος μετάξι λεπτό, την πληγή σου αν μπορούσαν να φτάνανε λίγο, θα δαινόμουν γύρα ποτές να μη φύγω. Το καημό της εγώ να βαστώ. Κι όταν
σκούζουν βοριάδες αγρίμια. Να σου σκέπω τη γη. Ζητώ συγγνώμη και από σένα και από, από τους τηλεθεατές. Όχι, έκανα εγώ είμαι μονίμως τρακαρισμένο άτομο. Ναι. Έκανα λάθος τα λόγια του Μπάρτολ. Όλα αυτά. Ναι. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Ναι. Έχεις τόσα χαρτιά μπροστά σου. Ναι. Μιλάμε ότι για το 1973. Ναι. Θα μου πεις, σε έχουμε πάρει από τις πρόβες. Να σου πω όμως, όλα αυτά συμβαίνουν. Να σου πω. Δεν είναι... Τα κάνω συνέχεια, τα ίδια λάθη. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά δεν ντρέπομαι να εκτεθώ. Αυτή η διάδραση που με επιτρέπει να είμαι αληθινός. Μου επιτρέπει επίσης να είμαι και λίγο πιο χαλαρός. Εγώ βέβαια, θέλω, εδώ είναι θέλω να πω στους θεατές μας ότι επειδή έχουμε μάθει τελευταία κάμποσα χρόνια το Γιάννη του Ζουγανέλη έτσι, ή το Γιάννη του Ζουγανέλη έτσι, είτε ως ηθοποιό, είτε ως παρουσιαστή, είτε ως κομπέρ, είτε ως... Ο Γιάννης Ζουγανέλης έχει μια ιδιαίτερος ευαίσθηση συνθετική φλέβα, η οποία πραγματικά ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Και έχει γράψει πάρα πολύ καλά, τρυφερά, γλυκά, ερωτικά, ανθρώπινα και πολιτικά τραγούδια που με τα χρόνια αυτά ίσως πήγαν λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά υπάρχουν. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, δύο κουβέντες θέλω για να προχωρήσουμε στο παρακάτω. Αθηναίδα, τι σημαίνει Αθηναίδα, τι θα κάνεις εκεί, λέει εκεί θα τσαλακωθείς. Και θα τσαλακωθώ και θα εκτεθώ, το τονίζω, λέγεται απρογραμμάστος, παρότι έχουμε προγραμματίσει τον αποπρογραμματισμό μας. γιατί έχουμε δουλέψει λίγο. Ας πούμε, έρχομαι εγώ. Τι θα ακούσω. Λοιπόν, δώσε ένα στίγμα στους τηλεθεατές. Μία πορεία 40χρονης θητείας. Μπράβο. Που ξεκινάνε από τα παλιά και φτάνουμε στα καινούργια. Ισορροπούμε ανάμεσα στη σάτυρα, τη συγκίνηση, στον αυτοσαρκασμό και στη σκοπτικότητα. Αλλά προκαλούμε το πρόγραμμα έτσι να καθοριστεί από τους αποδέκτες. Και κάνουμε και μερικά τραγούδια τα οποία μας ζητά ο κόσμος πώς να τα κάνουμε. Α. Διάδραση, κανονική διάδραση. Πολύ ωραία. Πότε γίνεται αυτό? Κάθε Τετάρτη έχουμε ξεκινήσει μία. Έγινε η πρεμιέρα την περασμένη και έχουμε άλλες τρεις. Πολύ καλά. Άλλες τρεις Τετάρτες. Ναι, ναι, στην Αθηναίδα. Στην οδό Καστοριά, στην Αθηναίδα. Ναι. Ωραία. Έχει κάνει γνωστό το χώρο ευτυχώς ο Σταμάτης Καραουνάκης με την εξαιρετική του δουλειά επί χρόνια. Όχι, έχει γίνει. Εντάξει, και από εσά φυσικά ο Σταμάτης. Χώρο που εμφανιζόμαστε εμεί. Όπου πάει ο Σταμάτης και σφραγίδες βάζει, αλλά και εσύ και τόσοι άλλοι. Εκεί λοιπόν διαβάσαμε ότι εσύ εκεί θα δούμε. Το Γιάννη Ζουγανέλη. Ναι. Δηλαδή γυμνό, αυτό είναι. Σχεδόν. Έτσι. Ναι, αυτό θα κάνω. Δεν το ξανακάνει αυτό. Μόνο μου ποτέ. Κάτι που στο εξωτερικό γίνεται από πρόσωπα διάσημα, γνωστά, άξια. Ναι. Γίνεται. Ναι. Εδώ και το αποφεύγουμε λίγο. Το ξεκινώ με πολύ ανασφάλεια γιατί με αισθάνομαι πολύ ασφανής όταν είναι. Εγώ δεν μπορώ μόνο μου. Δεν μπορώ τη μοναξιά. Δεν έχω πάει ούτε στο σινεμά μόνο μου. Δεν μπορώ να δω. Δεν γίνεται. Οπότε τώρα το κάνω, αλλά με εξαιρετικούς. Λοιπόν, εκτός από την ομάδα, ποιους άλλους έχουμε στην Αθηναίδα να προχωρήσουμε? Κανέναν άλλον. Είναι μόνο ο Μιχάλης μόνο. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι συντελεστές, εντάξει, αφανείς. Λοιπόν. Θέλουμε όμως να σας απολαύσουμε. Πάμε ακόμη ένα τραγούδι. Λοιπόν, τώρα άλλο κλίμα. Άλλο. Ωραία. Μου έδωσε τη δυνατότητα κάποια στιγμή και συνεργάστηκα ο πολύ μεγάλος Μέντης Μποστατζόγλου. Ο πολύ μεγάλος άνθρωπος αυτός και πραγματικά ποιητής άλλης μορφής. Αυτός έκανε, τότε μου είπε Γιάννη να κάνουμε μια σάτυρα απέναντι στη λογική της εκμετάλλευσης του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή το λαϊκίστικο. Και κάναμε τον Αλήθωρο. 1983 ήταν αυτό. Πάμε. Στο θέατρο Πάρκ. Πάμε τον Αλήθωρο στο παρακαλώ. Θέατρο Πάρκ, βέβαια. Θα το πω όσο μπορώ καλύτερα. Πάμε. Μια ιστορία θα σας πω για τη γυναίκα που αγαπώ. Άκουμε μάνα, άκουμε απ' τα ράδιο. Γεννήθηκα στην Αττική σε συνοικία φτωχική. Στο πρώτο πάτωμα. Κι από μικρός σε το μεταξύ είχα στο ματί το δεξί κάποιο ελάττωμα. Με πήγε η μάνα μου σχολιό με ένα σακάκι μου παλιό. Όλο το μπάλωνε. Και μα παλάξαν στο στράτο από το ελάττωμα αυτό. Και ο στραβισμός μεγάλωνε. Α,
της πια αγάπησα, κάποια μικρή σατράπησα. Και ήρθε ο κορισμός, η αγάπη μας μαράθηκε και τι απάλι στάθηκε. Αφατός ο στραβισμός, δυστυχισμένος στη ζωή, αλήθωρος γυρίζω και τριγυρνώ στις γειτονιές ρεζίλι των σκυλιών. Αλήθεις εκατάδυσα, ζητιάνος τριγυρίζω. Ας φέρει κάποιος χριστιανός τον ζεύγος τον γυαλιό. Απόσπασμα. Μποστατζόγλου. Μποστατζόγλου. Μποστ. Μεγάλος και βέβαια καθοδηγημένος για το ύφος που τα απέδωσα από αυτό τον εξαιρετικό αλυσμόνητο μέγα ποιητή της κοπτικότητας. Ναι. Μια παρένθεση. Στην ΕΡΤ 2, το Φλεβάρι στην ΕΡΤ 2, ναι, θα ξεκινήσει μια εκπομπή. Ναι, ναι. Ήταν για να ξεκινήσει από τον Νοέμβρη. Για πες μας. Ναι, από τον Νοέμβρη έχουμε ξεκινήσει. Α, μην κοιτάτε που δεν έχει βγει. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Μιλάμε, κάνουμε πρόβες, έρχονται συνεργάτες. Θα βγει, θα ξεκινήσει. Στις προθέσεις μας είναι. Τι είναι, παιδικό, τι είναι, δηλαδή. Άκουσε. Είναι να θα λέγεται στα παιδιά ο λόγος. Αλλά φυσικά θα υπάρχει η παρουσία των παιδιών με τους γονείς τους και θα προσπαθήσουμε να υπάρχει λόγος και στους ανθρώπους που παραμένουν παιδιά, όχι παλιμπεδίζοντας. Ναι, οπότε θα είναι ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, δίωρο. Το πολεμάμε τώρα. Σας δίνω το λόγο μου 4 μήνες, ενώ φτιάχνουμε, σβήνουμε, κάνουμε. Γράψαμε χριστουγεννιάτικη εκπομπή, κάναμε πρόβες. Τώρα θα βγούμε με χριστουγεννιάτικη. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Το γοργόν και χάρη έχει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Με το τέλεια. Καλό. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Τέλειο. Διότι... Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ναι. Ότι... Έχουμε. Λοιπόν. Αρχίσαμε, τώρα μπήκαμε στη σκοπτικότητα. Αν μου επιτρέπεις να πω ένα τραγούδι, όσο γίνεται πιο λίγο, για να καταλάβουμε πόσο μπροστά είμαστε εμείς οι νεοέλληνες, του μεγάλου ποιητή επίσης, Γιώργου Σουρή, και θα τα κάνω ένα πρώτη πουρή, θα παίξουμε παιδιά από μισό. Θα αρχίσουμε δηλαδή από το Δυστυχία σου Ελλάς και θα πάμε στο άλλο σιγά σιγά. Πάμε το Δυστυχία σου Ελλάς, παρακαλώ πολύ. Να καταλάβουμε πόσο μπροστά έχουμε πάει. 150 χρόνια πριν γραμμένο, παρακαλώ πολύ, πάμε. Ποιος είδε κράτος λίγοστο σ' όλη τη γη μοναδικό? 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα ρήματα, να έχει κλητήρες για φρουρά, και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Να μην
μικρό απόσπασμα από αυτό το εξαιρετικό ποίημα, Αντρέα μου. 150 χρόνια πίσω. 150 χρόνια πίσω. Και επίσης, αυτό δεν μας ευνοεί σαν προσωπικότητες, τους Νεοέλληνες, τους οποίους αγαπάμε και πασχίζουμε, συμπεριλαμβανομένων και ημών δηλαδή, να ανέβουμε. Δεν μας τιμάει αυτό. Το άλλο, το επόμενο που θα μας πεις. Το επόμενο είναι πάλι του Σουριάν, μου επιτρέπεις. Ναι. Το οποίο είναι λίγο... να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα, ναι. Μισό λεπτό. Εμείς λέμε. Να αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Μας λέει την καλησπέρα του και την καληνύχτα του. Βαδίζω προς τη νύχτα, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Γιάννης επίσης είναι και στην ακτή. Στην ακτή Παρασκευή Σάββατο με τα Μακερίτσα. Κότσιρα, εξαιρετικές περιπτώσεις το τραγούδι. Είπαμε όλους. Ναι, όχι αυτοί είμαστε. Α, είναι και η Ίντρα Κέιν. Μια Ελληνίδα μαύρη. Εξαιρετική. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Και ραντεβού κάθε Τετάρτη στην Αθηναίδα. Ναι. Για τρεις ακόμα Τετάρτη. Για τρεις ακόμα Τετάρτη. Ναι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Επιμένω να επαναλαμβάνουμε για λόγους συμπλεγμάτων. Mm. Αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ο Σουρής. Mm-hmm. Πάλι 150 χρόνια πριν. Mm. Θα πούμε. Όσο γίνεται, θα το πούμε όσο γίνεται πιο ευγενικά, γιατί. Εντάξει, Γιάννη μου. Λέγεται. Σκατά. Ναι, ωραία. Το κομμάτι, Σουρίς. Ναι. Οπότε πάμε. Το λέμε 400 φορές την ημέρα. Ναι, το λέμε. Αλλά, πάμε. Θα το πάμε. Πω όσο γίνεται. Έλα, και Γιάννη. Συγγνώμη στους ανθρώπους που ενδεχομένως. Συγγνώμη αν τρώτε. Φύγαμε. Πάμε. Απόμεινε στο κόσμο πια για μένα. Όλα βρωμούν τριγύρω μου και φαίνονται χεσμένα. Όλα σκαταγινήκανε και ο δικός μου πλός σκατά εγέννηκε κι αυτός. Σκατά ο κόσμος όλος, yeah. Έρχεται κάθε σκάτας, θα ρούμε πως σωθήκαμε. Μα μόλις φύγει βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε. Μόνο σκάτα φυτρώνουνε στον τόπο αυτό τον αγώνο. Κι όλοι χεσμένοι είμαστε σκατάδες στο τετραγώνο, yeah. Χέστε με τα κόλυβα μου φάτε. Και πάλι ξαναχέστε με και πάλι ξαναφάτε. Μα απ' τα γέλια τα πολλά κοντεύω να αρρωστήσω. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μου φεύγουν από. Σκατά ο μεν, σκατά ο δε, σκατά ο κόσμος όλος. Και απ' το πολύ το χε μου πόνεσε ο κο. Γιώργος Σουρής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.